Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο Μάκης της βιομηχανικής εργατικής ελευσίνας. Μας λείπει πάρα πολύ, σε όλους μας, στην Κεντρική Επιτροπή, στο κόμμα γενικότερα, στην οργάνωσή του και εννοείται, οπωσδήποτε στους τομείς δουλειάς που είχε δουλέψει ακούραστα. Λείπει στην οικογένεια, στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που, τον γνώρισαν από πιο κοντά. Τη μέρα της τελετής αποχαιρετισμού, οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μίλησαν για το ποιος ήταν ο Μάκης Μαΐλης, με ολοκληρωμένο και αντικειμενικό τρόπο και πνεύμα, χωρίς την παραμικρή υπερβολή και ίχνος υποκειμενισμού. Σας θυμίζω, μίλησαν για το Μάκη, με την αταλάντευτη επαναστατική εργατική συνείδηση και πολιτική πρακτική, τον εργατικό επίμονο, δημιουργικό Μάκη, που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο κόμμα. Για το Μάκη που υπηρέτησε με μαχητικότητα και σεμνότητα τις αρχές του ΚΚΕ, με ακλόνητη πίστη στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, κόντρα στην επίθεση και τον αντικομμουνισμό των επιτελείων του συστήματος. Μίλησαν για τη σημαντική και ξεχωριστή συνδρομή του στην επεξεργασία των δοκιμίων ιστορίας του κόμματος και σε άλλες ιστοριογραφικές επεξεργασίες. Για το Μάκη που συνέβαλε με αρθρογραφία και μονογραφίες. Για το Μάκη που με πάθος και επιχειρήματα υπερασπίστηκε τον επαναστατικό χαρακτήρα του ΚΚΕ και έδωσε όλο του το είναι στην πορεία της αποκατάστασής του. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η συμβολή ενός συντρόφου, μιας συντρόφισσας, δεν τελειώνει με το θάνατο ή, εν πάση περιπτώσει, σε μια κρίσιμη φάση που λόγω υγείας δεν μπορεί να παρακολουθεί και να συμβάλλει στις ανάγκες και τις εξελίξεις. Υπάρχει και το μετά το θάνατο. Μη βιαστείτε να αναρωτηθείτε μήπως πέφτω στην παγίδα του ιδεαλισμού και της μεταφυσικής. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό, δηλαδή της προσφοράς μεταθάνατων, που θα αναφερθεί πιο κάτω. Όπως γνωρίζετε, για πολλά χρόνια ο Μάκης ήταν επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας, δηλαδή της Βοηθητικής Επιτροπής της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ανατέθηκε η προεργασία μελέτης της ιστορίας του κόμματος από το 1918 στο 1967, με τη βοήθεια της καθοδήγησης του Πολιτικού Γραφείου, ώστε στη συνέχεια, με βάση την εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, η Κεντρική Επιτροπή να διαμορφώσει τελικά κείμενα για συζήτηση και τελική απόφαση σε αντιπροσωπευτικό κομματικό σώμα. Ταυτόχρονα, όλα τα μέλη του κόμματος, επίσης φίλοι, οπαδοί, όσοι ενδιαφέρονταν και ενδιαφέρονται, με τις εκδόσεις στα χέρια τους είχαν και έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν γνώμες, να λύσουν απορίες, να μάθουν, να κρίνουν, να διδαχθούν. Όμως, ακόμα και ως προεργασία, δεν ήταν και δεν είναι κάτι εύκολο. Απαιτήθηκε εξαντλητική έρευνα, συλλογικό προβληματισμό όλων όσων είχαν χρεωθεί αυτό το δύσκολο τομέα δουλειάς, προκειμένου να φτάσει η προεργασία στο δυνατό ανώτατο ολοκληρωμένο επίπεδο, ώστε η Κεντρική Επιτροπή, τα σώματα που συγκροτούνται, όλο το κόμμα να μπορεί να κρίνει, να βελτιώσει, να ολοκληρώσει. Για το κόμμα μας, για την Κεντρική Επιτροπή, οπωσδήποτε δεν ήταν μια συνηθισμένη ερευνητική διαδικασία. Η μελέτη της ιστορικής πορείας του κόμματος και του εργατικού κινήματος ήταν αδύνατον να πάρει το δρόμο της, χωρίς να ξεκινήσει ταυτόχρονα η διερεύνηση των αιτιών της νίκης της Αντεπανάστασης, της διακοπής δηλαδή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που οδήγησε στην καπιταλιστική παλινόρθωση πριν 30 χρόνια. Από τα ίδια τα πράγματα, η σοσιαλιστική οικοδόμηση και η πορεία της παγκόσμιας ταξικής πάλης ήταν επίσης αναπόφευκτα δεμένη με το σύνολο των διεθνών εξελίξεων, την αντιπαράθεση σοσιαλισμού-καπιταλισμού, την ταξική πάλη στις καπιταλιστικές χώρες, ήταν αναπόφευκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Επομένως, η νίκη της αντεπανάστασης στην περίοδο 89-91 πρόσθεσε στο ΚΚΕ ένα μεγάλο πρωτόγνωρο καθήκον που έμοιαζε αρχικά με ασήκωτο κυριολεκτικά φορτίο. Τι να κάνει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή, το κόμμα ολόκληρο. Να εξετάσει τη σοσιαλιστική οικοδόμηση από τη στιγμή του ξεκινήματός της τον Οκτώβριο του 17, την αντίστοιχη πορεία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και τελικά τη στρατηγική για το ρόλο του κάθε κομμουνιστικού κόμματος στη χώρα του, στην προκειμένη περίπτωση του ΚΚΕ. Κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Αφού στα τέλη της δεκαετίας του 80 δεν είχαμε καν υποψιαστεί ότι στην ημερήσια διάταξη έμπαινε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ, έμπαινε η εξέταση της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα, άρα η σωστή μελέτη και σχέση με τη θεωρία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, του μαρξισμού-λενινισμού των διεθνών εξελίξεων, με τη βοήθεια οπωσδήποτε της μελέτης, ως και μετάφρασης μεγάλου όγκου επίσημων αυθεντικών αρχείων. Δεν απαιτούσε μόνο τόλμη. Απαιτούσε πάνω απ' όλα επίγνωση του καθήκοντος, να κρίνουμε αντικειμενικά, μακριά από κάθε αντίληψη εξιδανίκευσης, αλλά και λαθολογίας και μηδενισμού. Χωρίς, αν θέλετε, και την επίδραση της συναισθηματικής φόρτισης που προκαλούσε η αναμφισβήτητα ηρωική πορεία του κόμματός μας, των Μπολσεβίκων, των κομμουνιστών σε όλη τη γη. Στη δουλειά της Βοηθητικής Επιτροπής για την Ιστορία του ΚΚΕ, επικεφαλής ήταν ο Μάκης Μαΐλης, ο οποίος ανταποκρίθηκε πλήρως, όπως αδιάψευστα μαρτυρά η συλλογική εξέταση της δουλειάς των στελεχών που πραγματοποιείται στο κόμμα, ιδιαίτερα με αποκορύφωμα την προσυνεδριακή περίοδο. Όταν η ασθένειά του τον καθήλωσε και μετά το θάνατό του, όλοι σκεφτόμαστε πώς θα προχωρήσουμε χωρίς το Μάκη. Κι όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η δουλειά του Τμήματος Ιστορίας προχωρά. Με τον αντικαταστάτη του Μάκη, τα παλαιότερα και με τα νέα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και το συνεργατό του, παρά την απουσία του, όσο κι αν μας λείπει, σε όλους και θα μας λείπει. Προκύπτει λοιπόν μέσα και από το προσωπικό παράδειγμα του Μάκη τι σημαίνει ένας τέλεχος να έχει στοχοπροσήλωση και αυτοπεποίθηση στη δουλειά του, που δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα αυτάρκειας, ταυτόχρονα όμως να μην βλέπει τον εαυτό του αναντικατάστατο, ακόμα και αν όργανα, συνεργάτες, σύντροφοι εμείς εκτιμούσαμε με βάση τα αποτελέσματα της δουλειάς του και τον ιδιαίτερο προσωπικό του ρόλο ότι ήταν αναντικατάστατος. Πράγματι υπάρχουν και θα υπάρξουν και στην πορεία πάμπολα παραδείγματα και αποδείξεις στο κόμμα. Σήμερα όμως αφιερώνουμε το ζήτημα αυτό στο προσωπικό παράδειγμα του Μάκη. Ο λαός λέει, ο καλός ο καπετάνιος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, δεν κρίνεται μόνο αν σωστά οδηγεί το σκάφος σε νηνεμία ή σε φουρτούνα, αλλά και αν θεωρεί και προσωπικό του καθήκον, με έμπραχτες αποδείξεις, δηλαδή αποτελέσματα, να βοηθά να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται νέα στελέχη, με καθοδηγητική ιδέα ότι η επόμενη γενιά πρέπει να αναδεικνύεται, να αποδεικνύεται καλύτερη από την προηγούμενη και τη σημερινή. Ο Μάκης δεν ανάλωνε μόνο το χρόνο του, ώστε να ανταποκρίνεται στις χρεώσεις που είχε, αλλά και στη βοήθεια όλων των συντρόφων και των συντροφισσών, με την ανάθεση ευθύνης, την ενθάρρυνση, αλλά και με την κριτική, ώστε να οριμάζουν και να βελτιώνονται όλοι και όλες που ήταν στην άμεση ευθύνη του. Αλλά ειλικρινά, με τα λόγου γνώσης συμπληρώνω ότι ήταν ακόμα πιο απαιτητικός, ακόμα πιο αυστηρός, πριν απ' όλα με τους ίδιους τους καθοδηγητές και τις καθοδηγήτριές του, όταν είχε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και κριτική και την έκανε οπωσδήποτε. Μπορεί να θεωρείται, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εύκολο και απλό σχετικά να αυξάνεις το χρόνο της προσωπικής σου προσφοράς, να συγκεντρώνεις δουλειά στα χέρια σου για να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις άμεσο αποτέλεσμα και μάλιστα, ενδεχόμενα και πολλές φορές σχεδόν βέβαια, με λιγότερα λάθη και ελλείψεις. Όμως το σωστό και αποδοτικό είναι αυτό που έκανε ο σύντροφος. Όσο και αν είναι αρχικά δύσκολο, αποδεικνύεται ότι είναι να αφιερώνεις
ότι αν και αρχικά είναι δύσκολο, το σωστό είναι να αφιερώνεις χρόνο για να βοηθήσεις την ανάπτυξη και ορίμανση των συντρόφων που συνεργάζεσαι, που μπορεί να μην έχουν πάντα την πείρα αλλά και το εύρος των απαιτούμενων γνώσεων. Αυτός είναι μονόδρομος για την ανανέωση του στελεχικού δυναμικού, είναι νόμος όχι μόνο για την κοινωνική ζωή, αλλά και την κομματική. Ο Μάκης δεν δίσταζε να κάνει κριτικές παρατηρήσεις και μαζί να αναγνωρίζει τη θετική δουλειά του άλλων συντρόφων. Η κριτική του δεν του μείωνε τη διάθεση να δείξει εμπιστοσύνη, να εμπνέει τη θέληση ότι ο καθένας και η κάθε μια μπορεί να γίνει καλύτερος καλύτερη. Δεν το παρέσυρε κανένα πνεύμα φιλικότητας ή δισταγμού ή φόβου μήπως δυσαρεστήσει. Τον ενδιέφερε η αποτελεσματικότητα της συλλογικής δουλειάς και όχι η δημοφιλία του υπεύθυνου. Όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, φαίνονται καθαρά, διακριτά, στη θετική εξέλιξη που σημειώνουν ιδιαίτερα οι νεότεροι σύντροφοι, μέλη και συνεργάτες στο Τμήμα Ιστορίας. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε τη μεταθάνατο διαπιστωμένη συμβολή του Μάκη. Επίσης, η προσφορά του συνεχίζει και με τη μελέτη και αξιοποίηση άρθρων, μονογραφιών και άλλων κειμένων που είναι κατατεθειμένες στο Τμήμα Ιστορίας, οι οποίες συμβάλλουν στην ιστορική γνώση, την ανάπτυξη της διαλεκτικής υλιστικής εξέτασης των φαινομένων και των εξελίξεων. Μια άλλη πλευρά που προκύπτει από την προσφορά του Μάκη αφορά ένα ζήτημα που στα συνέδρια του κόμματός μας, ιδιαίτερα στο 20ο και 21ο, έχει αναδειχθεί πιο έντονα. Είναι η ανάγκη το κάθε στέλεχος και τηρουμένων των αναλογιών το κάθε μέλος να αναπτύσσει πολύπλευρες ικανότητες, να κατακτά πολύπλευρη πείρα, που σημαίνει ανάπτυξη ενός αναγκαίου θεωρητικού ιδεολογικοπολιτικού επίπεδου, προσωπική συμμετοχή στην οργάνωση της πάλης, στη δοκιμασία της εισπύρωσης εργατικών λαϊκών δυνάμεων, ώστε η πείρα να προκύπτει ως προϊόν μελέτης, σύνθετης επεξεργασίας, απαλλαγμένη από τυχόν συγκυριακά ή και τυχαία γεγονότα και προπαντός παραμερίζοντας κάθε κίνδυνο υποκειμενισμού. Αυτό βεβαίως δεν επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στην ατομική ευθύνη του καθενός, της καθεμιάς. Πρώτα απ' όλα πηγάζει από τη μελατημένη εναλλαγή τομέων δουλειάς και καθηκόντων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Μάκης, κάτω από συγκεκριμένες επιτακτικές ανάγκες, πέρασε από πολλούς τομείς δουλειάς. Οργανωτικό, σε τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής, στο γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής, ώσπου να καταλήξει σε ένα τομέα που, από ό,τι φάνηκε, συγκέντρωνε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του πολύ πριν περάσει από τις προηγούμενες χρεώσεις. Αξιοποίησε την εναλλαγή χρεώσεων, με αποτέλεσμα να συνδυάζει τη διανοητική και πρακτική οργανωτική δουλειά, ενώ ανεξάρτητα από τις χρεώσεις του δεν παρέλειπε να παίρνει άμεσα μέρος στις κινητοποιήσεις στην ταξική πάλη. Η συνένωση της διανοητικής και πρακτικής δουλειάς στο πρόσωπό του συνοδεύονταν και από την σταθερή ατομική αυτομόρφωση ως τη μελέτη λογοτεχνικών και ποιητικών έργων. Έτσι, απέκτησε τη δυνατότητα η στοχοπροσύλωσή του στα γενικά και ειδικά κομματικά καθήκοντα να είναι σταθερή, να βαθαίνει, να είναι απαλλαγμένη από τις αρνητικές συνέπειες της μονομέρειας, της αναπόφευκτης στενότητας που προκαλεί ο μονόπλευρος διαρκής προσανατολισμός στην περιορισμένη τοπική ή και κλαδική πείρα. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, πίσω από το αυστηρό, καμιά φορά βλέμμα του, αλλά και το πλατή χαμόγελο και το χιούμορ που διέθετε, κρύβονταν πολλές ευαισθησίες και μεγάλος κύκλος ενδιαφερόντων. Όποιος δεν ζούσε πολύ κοντά του, ίσως δεν φανταζότανε ότι ο λιτός, περιεκτικός, χωρίς περικοκλάδες και φραστικά στολίσματα λόγος του, δεν οφείλονταν σε στενότητα και περιορισμό γνώσεων ή πολύ περισσότερο σε απολυτότητα αντίληψης, αλλά ήταν προϊόν της γενίκευσης, της πολύπλευρης πείρας και των γνώσεων, της ευθύνης που ένιωθε να συμμετέχει στο συλλογικό προβληματισμό, εντοπίζοντας τα πιο ουσιαστικά και καθοριστικά ζητήματα, ενώ ήταν διακριτή η θέλησή του να μαθαίνει, να μαθαίνει, να ακούει, ώστε να μπορεί να συνδυάζει και τα δυο, και να επικεντρώνει και να γενικεύει.
Υπάρχει και κάτι βεβαίως ανεκπλήρωτο στα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του. Αναφέρθηκε και την ημέρα της τελετής αποχαιρετισμού. Η θέλησή του να μελετήσει την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, κάτι που είχαμε συμφωνήσει κατά καιρούς να βρούμε κάποιο χρόνο να ασχοληθούμε μαζί. Δυστυχώς θα μείνει και δική μου ανεκπλήρωτη επιθυμία. Έχω λοιπόν και ένα πιο προσωπικό λόγο να λέω, μου λείπει και εμένα πολύ ο Μάκης. Εμείς, κομμουνιστές και κομμουνίστριες, οφείλουμε να τα δίνουμε όλα όσα απαιτούνται και εξαρτώνται από μας για τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική, που ποτέ δεν έπαψε να είναι και ρεαλιστική και αναγκαία και όχι ζήτημα δευτέρας παρουσίας, όπως λένε οι ρεφορμιστές, οπορτουνιστές, προκειμένου να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να διακηρύζονται τις αντιθέσεις και αντιφάσεις του καπιταλισμού προς όφελος του κεφαλαίου στο όνομα του δήθεν ρεαλισμού. Γι' αυτό όλοι εμείς οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες θέλουμε να ζήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να μην χάσουμε τίποτα, αν είναι δυνατόν να νιώσουμε, να προλάβουμε τις πρώτες δονήσεις και τους ίδιους τους σεισμούς που θα έλθουν. Και αν λόγω προχωρημένης ηλικίας ή άλλων απρόσμενων προσωπικών προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάρη προβλημάτων υγείας, δεν τα καταφέρουμε, πάλι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το βιολογικό μας κύκλο με την ικανοποίηση ότι βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην πλατιά λεωφόρο προς το σοσιαλισμό. Σας διαβεβαιώ, ο Μάκης γνώριζε από ένα σημείο και μετά, αρκετά έγκαιρα, ότι ο χρόνος της ζωής του ήταν μετρημένος. Η κομμουνιστική πίστη και αφοσίωση δεν μπορεί να νικήσει μια ασθένεια όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της, εννοείται στη συγκεκριμένη περίπτωση του Μάκη. Ωστόσο ήταν ψύχρεμος και νυφάλιος. Μια-δύο φορές τολμήσαμε να συζητήσουμε οι δυο μας αυτή την προοπτική. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι για μας τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες που ζούμε καθημερινά τους παλμούς του αγώνα, που μένουμε προσιλωμένοι στο σκοπό μας, η ζωή μας μετράει διπλά και τριπλά. Δεν είναι μια ζωή. Ακόμη και αν ο θάνατος είναι πρόωρος, όπως στην περίπτωση του Μάκη στα 70 του χρόνια. Από τη στιγμή όμως που είναι αναπόφευκτος, ας είναι καλοδεχούμενος με αυτή την έννοια, γιατί έχουμε ζήσει δύο και τρεις ζωές μαζί και τίποτα δεν πήγε και δεν θα πάει χαμένο. Όπως ήδη σας είναι γνωστό, το γράφει άλλωστε και το πανό πίσω μου, στο βιογραφικό του σημείωμα έγραφε: «Δεν θυμάμαι να ξημέρωνε μέρα που να μην είχα στο νου μου, που να είχα στο νου μου πρώτα κάτι άλλο και όχι το κόμμα». Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να υποδηθώ το ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου. Μπορεί κάποιος, κάποια, που δεν έχει ζήσει με όλο του το είναι την κομματική ζωή, την κομματική δράση, να σκεφτεί μήπως το κόμμα ως πρώτη έγνοια περιορίζει τη δυνατότητα ένας στέλεχος να απολαύσει ή να ασχοληθεί με την προσωπική ζωή και σφαίρα, με τη χαρά της μητρότητας, της πατρότητας, με την οικογένεια, με τους κοντινούς συγγενείς και φίλους. Η ζωή των χιλιάδων αλήγιστων κομμουνιστών και κομμουνιστριών που έζησαν μεγάλες καμπές του κινήματος και την ιδιαίτερη σκληρότητα του ταξικού αντιπάλου, στα γραπτά τους, τα μηνύματά τους έδειξαν το αντίθετο. Ότι είχαν πλήρη επίγνωση της αξίας της προσωπικής ζωής και αξιοπρέπειας, της αξίας να παλεύεις για τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τη σύντροφο ή τη συντρόφισά σου, το σύντροφο ή τη συντρόφισά σου, στις γραμμές του συλλογικού αγώνα, αλλά και για τα παιδιά και τις οικογένειες όλων. Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Γνωρίζουμε εκατοντάδες ανθρώπους, συναδέλφους, γείτονες, συντοπίτες, γυναίκες και άντρες, που ενώ δεν συμμετέχουν στον αγώνα, δεν έχουν το βάρος των συλλογικών κομματικών καθηκόντων ή και των κνήτικων καθηκόντων. Όμως, τους ζούμε. Βολοδέρνουν απογοητευμένοι, κουρασμένοι και αποθαρρυμένοι πολλές φορές από την αγωνία της επιβίωσης, της σκληρής καθημερινότητας, της ανυπαρξίας ακόμα και ελεύθερου προσωπικού χρόνου, ημερήσιου. Εξαιτίας, αν θέλετε, και των αλλαγών στη διάρκεια και σταθερότητα του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Παγιδευμένοι στην ανασφάλεια, ως την ανεργία και τη γενικευμένη αβεβαιότητα.
Δεν είναι λίγες φορές που ακούμε από ανθρώπους που ζουν πολλά βάσανα, είναι αλήθεια. Μας λένε όμως ότι δεν χρειάζεται να δράσουν, γιατί η ελπίδα για αυτούς πεθαίνει τελευταία, εξηγώντας έτσι, δικαιολογώντας ενδεχομένως την παθητικότητα, τη μη συμμετοχή ή και την αποστράτευση. Δεν πρόκειται για την ελπίδα, αλλά για την παγίδα της ουτοπίας. Η ελπίδα συμβαδίζει με το συνειδητό αγώνα. Προσωπικά βάσανα, προσωπικές ανάγκες, όνειρα και απαιτήσεις έχουμε όλοι οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Και μάλιστα πολλαπλάσιες απαιτήσεις. Να ζούμε καλύτερα, ομορφότερα, με βάση τις ταχύτερα αντικειμενικά αυξανόμενες ανάγκες, τις σύγχρονες δυνατότητες. Αυτό που μας ξεχωρίζει, αυτό που μας δίνει δύναμη και θέληση, αυτό που μας δίνει χαρά και ελπίδα, δεν έχει καμία σχέση με την ουτοπία. Είναι ότι εμείς ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Και προπαντός ξέρουμε πώς πρέπει να βαδίσουμε ώστε να πάμε προς τα εκεί, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και θα πάμε σίγουρα προς τα εκεί. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάκης μας λείπει. Όμως, όλοι οι υπόλοιποι προχωράμε. Προχωράμε. Θα προχωράμε ανυποχώρητοι και ανυποχώρητες. Ζούμε την πιο όμορφη ζωή, έστω και αν έχει συμπληγάδες, ανηφόρες και κατηφόρες, στιγμές ενθουσιασμού, αλλά και στιγμές απογοήτευσης. Αυτή είναι η ζωή μας, συλλογική και προσωπική, στον δρόμο της συνειδητής επιλογής του αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τον θυμόμαστε, μας λείπει, θα μας λείπει και τα επόμενα χρόνια και τα μεθεπόμενα, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε και με τη δική του μνήμη στην καρδιά και στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ.